Πολλές οι απώλειες από τον κορονοϊό σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές το τελευταίο διάστημα για την περιοχή της Μαγνησίας. Το τελευταίο 24ωρο έφυγαν από τη ζωή διαδοχικά δύο ακόμη άτομα. Πρόκειται για τον Νίκο Καλιατσά, 46 χρόνων, απόστρατο στρατιωτικό πατέρα τριών ανήλικων παιδιών, και τον γιατρό ακτινολόγο Δημήτρη Γεωργακόπουλο. Την ίδια ώρα οι νοσηλείες στο νοσοκομείο του Βόλου αγγίζουν και πάλι τις 100. Κοίτατε, φτάσαμε να έχουμε σύνολο 9 διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Και όταν λέμε 9, εννοούμε ότι 5 διασωληνωμένοι με COVID, 5, και 4 δίχως COVID. Αυτή τη στιγμή είναι δίχως COVID 3. Οι δύο είναι νευροχειρουργικοί, είναι στην κλινική, δύο διασωληνωμένοι είναι. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις άλλες παθήσεις που έχουμε πει. Άρα, αυτοί οι ασθενείς είναι σε απλές κλίνες διασωληνωμένοι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το ίδιο με το να είναι σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας με όλη τη δομή και με όλο το προσωπικό που έχει μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Καταλαβαίνετε αυτό ότι είναι πολύ αρνητικό για αυτούς τους ασθενείς. Είναι έτσι. Πολύ βαριά τα περιστατικά. Πολλά περιστατικά είναι ένα βήμα πριν τη διασωλήνωση. Είναι πολύ άσχημη κατάσταση, παραμένει σοβαρή. Και δυστυχώς πράξεις από την πολιτεία δεν έχουμε δει. Δεν έχουμε δει τόσο καιρό πράξεις για μόνιμες προσλήψεις. Ευτυχώς ήρθαν αυτοί οι παθολόγοι, αλλά από ό,τι γνωρίζω μόνο και για το Δεκέμβριο. Αυτή είναι η συμφωνία. Ήρθαν να καλύψουν κάποιες εφημερίες. Πρέπει να ξεκαθαρίσει η πολιτεία, το Υπουργείο, τι θέλει να κάνει. Θα το στηρίξει αυτό το ΕΣΥ. Πώς θα πάμε. Πώς θα προχωρήσουμε στην πανδημία. Πώς θα προχωρήσει η άλλη νοσηρότητα που... Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή και η παθολογική κλινική είναι πραγματικά δεν υπάρχουν κρεβάτια. Παράλληλα, στην εκπαίδευση καταγράφονται σήμερα 66 νέες μολύνσεις στη Μαγνησία.